Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στη νέα ταξιδιωτική μας σεζόν. Με μεγάλη χαρά βάζουμε μπρος για νέες περιπέτειες, ωραίους ανθρώπους και αξέχασους τόπους ανά την Ελλάδα. Αυτή τη φορά κατευθύνομαι προς μια απόμερη και δύσβατη περιοχή απέραντης φυσικής ομορφιάς, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μου όνειρο. Να δω από κοντά τα άγραφα, απόκρημνες κορυφές, εντυπωσιακές χαράδρες, φαράγγια και... Οπ, ξέχασα όμως να σας συστήσω την ομάδα μου. Αυτός είναι ο Αλέξανδρος, εικονολήπτης και ο Βενιαμίν της ομάδας. Ρε παιδιά, από εδώ πέρα λέει το GPS. Ποτέ του δεν φανταζόταν ότι θα ταξιδεύει χωρίς χάρτη. Αυτή είναι η Αδρονίκη, αρχισυντάκτρια της εκπομπής και η ρομαντική της παρέας. Πάντα έχει ενδιαφέροντα σχέδια. Επί χάρτου. Παιδιά! Παιδιά! Τον Θάνο τον γνωρίζετε ήδη. Εξακολουθεί να μας σκηνοθετεί και να αντέχει. Ταξιδιωτική εκπομπή, δεν ήθελε Θανούλη. Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι. Σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη. Αυτό. Ναι. Κοντινή απόσταση από την καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου ξεδιπλώνεται ένας τόπος άγριας ομορφιάς. Επιβλητικά, με πολυάριθμες βαθιές χαράδρες και σχεδόν απάτητες κορυφές, τα Θεσσαλικά άγραφα αποτελούν το βόρειο τμήμα της οροσειράς των αγράφων. Καταλαμβάνουν το δυτικό τμήμα του νομού Καρδίτσας με υψηλότερη κορφή αυτή του Καράβα που φτάνει τα 2.184 μέτρα. Η UNESCO μάλιστα έχει κατατάξει την περιοχή μέσα στις 5 πιο καθαρές του κόσμου από άποψη περιβάλλοντος. Χάρτη στα άγραφα! Η περιοχή, παιδιά, των αγράφων είναι από τις πιο απάτητες περιοχές όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Μιλάμε για πάνω από 7 κορυφές που ξεπερνούν τα 2.000 μέτρα. Στο ιστορικό χωριό Πετρίλο, το μεγαλύτερο χωριό στην Ανατολική Αργυθέα, συναντώ τη Βασιλική και τον Κωνσταντίνο που ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Κάθε άλλο, παρά τυχαία, επιλέγουν να μένουν εδώ και να αναπνέουν τον αέρα των αγράφων. Με μεγάλο ενθουσιασμό, αποδέχονται την πρόσκληση να μας ξεναγήσουν στον τόπο τους και να μοιραστούν μαζί μας κομμάτια της καθημερινότητάς τους. Παιδιά, καλώς σας βρήκα στα άγραφα! Καλώς ήρθες! Λοιπόν, αυτές τις μέρες θα φερθώ στα χέρια σας. Θέλω να με ξεναγήσετε σε αυτά τα απάτητα μέρη. Εννοείται. Εδώ πού είμαστε τώρα? Βρισκόμαστε στην ταβέρνα του διάσωλου Φουντοτό.
που είναι σε ένα κομβικό σημείο, στο οποίο βρίσκεται στο δρόμο για την Ιερά Μονή Σπηλιάς και για το Μουζάκι, Καρδίτσα, όταν κατεβαίνεις από το χωριό. Και έχει θέα αυτό εδώ το υπέροχο βουνό και τον ορεινό όγκο. Να σας ενημερώσω καταρχάς ότι όλα αυτά εδώ τα βουνά ανήκουν στην οροσειρά των Αγράφων. Βρισκόμαστε στα Θεσσαλικά Άγραφα, στον Δήμο Αργυθέας. Ωραία. Βρισκόμαστε στην Πίνδο, ανήκουμε δηλαδή σαν βουνά εντός της Πίνδου και το βουνό που δεσπόζει στο βάθος είναι ο Κούρλιακας. Φαίνεται σαν πρόσωπο, η μύτη τώρα που φωτίζεται με το φως, τα χείλια του, ο λαιμός που κατεβαίνει και εδώ ο θώρακας. Τέρμα... Όμορφος είναι. Κούκλος. Κούκλος. Παλικάρι από τα λίγα, με ωραία μαλλιά όπως βλέπεις εδώ. Ξαπλωμένος όμως. Παίγει τώρα από μεσημεριανή σιέστα. Ναι. Βασιλική, σήμερα πού θα πάμε? Λέω να ξεκινήσουμε και να βάλουμε πλώρη τη λίμνη Στεφανιάδα, τη νεότερη φυσική λίμνη της Ελλάδας. Η νεότερη φυσική λίμνη. Ναι. Έγινε μόνη της. 60 χρόνια. Στον δρόμο μας έχουμε διάφορα ωραία σημεία και θέας και από ξεθέατα που μπορούμε να σταματήσουμε να δούμε. Οπότε. Κοίτα να δεις. Μου αρέσει γιατί έχω βρει δύο ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν την περιοχή άριστα. Είναι το ίδιο ακριβώς που θα. Τα ίδια πράγματα που θα ψάχνω να βρω εγώ τα έχετε, ναι. Τα έχετε στο μυαλό σου. Οπότε εγώ απλά θα αράξω και θα αφαιθώ να με, να με πάτε όπου θέλετε, παιδιά. Ναι. Εγώ πληρώνω τα έξτρα. Εντάξει, Βασούλα, θα τα βρούμε μετά. Ναι. Εντάξει. Αντάξει. Εντάξει. Εντάξει. Ζουλιά, εμείς εντάξει. 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 Είμαστε μπροστά στην προτομή του Γεώργιου Καραϊσκάκη. Εδώ που είμαστε, είμαστε σε μια ιστορική περιοχή. Δεν κατάφερε ποτέ να χαρτογραφηθεί από τους Βυζαντινούς και δεν κατάφερε ποτέ να κατακτηθεί από τους Οθωμανούς. Εδώ ήταν οι αντάρτες στα βουνά. Οι άνθρωποι ξέραν πολύ καλά να οχυρώνονται, είχαν τα ταμπούρια τους και ήταν πολύ δύσκολο για τον εχθρό να έρθει να τους κατακτήσει. Οπότε ο Μπέης τους είχε πει απλά δώστε μας ένα φόρο να πληρώνουν εδώ οι κάτοικοι και αφήστε μας, θα σας αφήσουμε ήσυχους. Δηλαδή προσπάθησαν επανειλημμένα να τους κατακτήσουν, αλλά δεν μπορούσαν. Οπότε οι άνθρωποι εδώ ήταν πολύ σκληροτράχυλοι, ήταν αυτάρκεις και δεν μπορούσαν να τους, ούτε να τους κατακτήσουν, ούτε να τους χειραγωγήσουν. Ήταν πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι και μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, Δημήτρη, εδώ έχουμε ένα μνημείο προς τιμήν της αργυθέατησας γυναίκας που ήταν η κολόνα της Αργυθέας. Η γυναίκα παλιότερα στην ιστορία κρατούσε όχι μόνο απλά το σπίτι, έκανε και όλες τις δουλειές. Κόβε ξύλα, ζύμωνε ψωμί, μεγάλωνε τα παιδιά, πήγαινε στο χωράφι, έκανε τα πάντα. Οπότε προς τιμήν της έγινε από μια κυρία εδώ, τη Χαρίκλα τη Μακρυγιάννη, η οποία έχει καταγωγή από το Φουντωτό. Ζυμώτρια της ζωής. Έτσι. Δεν ζυμώνει ψωμί, ζυμώνει τη ζωή. Και ωραίο τη ζωή, αυτό. Ναι. Χωρίς αμφιβολία, η γυναίκα διαδραμάτισε τον πιο σπουδαίο ρόλο στην ορεινή Αργυθέα. Σε καιρούς φτώχειας και μεγάλων στερήσεων, αποτέλεσε το στυλοβάτι κάθε οικογένειας που ζούσε στην κακοτράχαλη αυτή περιοχή. Δουλεύοντας σκληρά με τη γη, τα ζώα αλλά και το νοικοκυριό. Σκληραγωγημένη, μα και τρυφερή, η γυναίκα παραμένει ψυχή των Αγράφων μέχρι σήμερα. Για κοιτάξτε ένα φυσικό γλυπτό και πάνω του ένα μπονζάι. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Είναι η ατραξιόν της Αργυθέας, αυτό το πουρνάρι. Είναι πάνω από 100 έτη ζωής και όλοι οι διαβάτες πάντοτε το κοιτούσανε και το θαυμάζανε για αυτήν ακριβώς τη θέση του. Επέζησε από τον Ιαννό και όλες τις φυσικές καταστροφές.
φύση. Άγραφα. Βουνό. Παρεμπιπτόντως, ποιο είναι το βουνό απέναντι? Στο βάθος είναι το βουνό Βουτσικάκι, όπου δημιουργεί ένα... Το γνωστό το Βουτσικάκι. Το οποίο το βλέπεις και από την πλαστήρα από την πίσω μεριά. Είναι ένα φυσικό σύνορο, όλη αυτή η οροσειρά σε εμάς και στη πλαστήρα Καρδίτσα και κατ' επέκταση σε όλο τον κόσμο. Μπροστά βλέπουμε την προσιλιακή μεριά του χωριού μου Πετρίλο, όλο αυτό, όπου χαμηλά, κάτω από το Λατότασος, χαμηλά όλο αυτό το κομμάτι ήταν παλιά καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όπου και αυτό το κομμάτι ζούσαν όλοι οι χωριάνοι. Στο βάθος πάνω είναι το βουνό Γενιωτάκι, στη μέση κανάλα και το χαρί στο βάθος με τις πυραμοειδείς κορυφές που ναι, τις βλέπω. Φαίνονται. Ερώτηση τώρα. Γιατί άγραφα? Γιατί οι Τούρκοι επί τουρκοκρατίας δεν τα είχαν γραμμένα στα πρακτικά τους για τους φόρους και όλα αυτά. Και επίσης δεν υπήρξε ιδιαίτερη τουρκική επίδραση εδώ στην περιοχή. Δηλαδή περάσανε απειροελάχιστα και κάνανε απειροελάχιστες ζημιές, οπότε δεν ασχολήθηκαν με εμάς εδώ. Άγραφα. Όλο αυτό το γούβατο. Και να το διευκρινίσω, είναι η οροσειρά των αγράφων που κατ' επέκταση μετανομάζει το χωριό Άγραφα. Οπότε είναι, ξεκίνησε η οροσειρά, όλη αυτή η οροσειρά που σμήνει στην Βρετανία πίσω. Στο χωριό Κουμπουριανά μας υποδέχθηκε ο Βάιος Μποζιός, που στα τέλη του Ιανουαρίου του 1963 υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της αρχής της δημιουργίας της λίμνης Στεφανιάδας. Πρόκειται για τη νεότερη φυσική λίμνη της Ελλάδας, η οποία πήρε το όνομά της από τον κοντινό οικισμό Στεφανιάδα, που βρίσκεται 1,5 χιλιόμετρο νοτιοδυτικά της. Το 1963 ήμουν 8 χρονών, ήμουν στο Δημοτικό Σχολείο Κουμπουριανών. Πηγαίναμε με τα πόδια από εδώ στα Κουμπουριανά. Απόσταση? Απόσταση είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα. Αλλά οι ενδείξεις, οι συνθήκες ήταν τα ποτάμια που περνούσαμε κάθε μέρα, που ήταν επικίνδυνα να πνιγούμε. Εκείνη την ημέρα ήταν η σχολική γιορτή των τριών ιεραρχών. Το σχολείο μας είχε 114 παιδιά. Μόλις βγήκαμε από την εκκλησία έξω, ήταν η εβδομάδα εκείνη, και ο μήνας μπορώ να πω, ήταν πολύ βροχερός και με χιονόνερα πολλά σε όλη την περιοχή. Έγιναν πάρα πολλές κατολιστήσεις παντού. Αλλά στη Στεφανιάδα, σε αυτό το κομμάτι, ήταν ένας οικισμός. Σε αυτό έγινε μεγαλύτερη ζημιά από όλα τα άλλα. Όταν βγήκαμε από την εκκλησία, εμείς είδαμε μία μαύρη γραμμή στο χιόνι, γιατί είχε ρίξει χιόνι κάτω. Είχε κοπεί γύρω-γύρω και κατέβαινε το βουνό και έκτισε το ποτάμι. Και το μεγάλο αυτό που κατεβαίνει τώρα και το άλλο που κατεβαίνει από τη Στεφανιάδα, το δάσος της Στεφανιάδος. Από εδώ, ύστερα από λίγο καιρό, από 2 μήνες, 3 που έφερνε πολύ νερό, το έσπασε τελικά και έφυγε το νερό το πολύ και συνέχισε το ποτάμι τη ροή του. Από εκεί όμως τα μπάζα έμεναν εκεί και έμεινε η λίμνη της Στεφανιάδος. Τότε το χωριό η Στεφανιάδα μετακινήθηκε για να μην... γιατί δεν ήξεραν μέχρι πού θα φτάσει η βούλια, η κατάπτωση αυτή. Φύγαν και ήρθαν στα Κουμπουριανά οι περισσότεροι απέναντι να φιλοξενηθούν και οι υπόλοιποι ήρθαν εδώ στην Παναγία κοντά, ένα που είναι τάλο το μαγαζάκι, το λένε Μακριβούνι, φάτσα από τη λίμνη, και ανάψαν φωτιές και περίμεναν να δουν την εξέλιξη του φαινομένου. Δεν έγινε απότομα σε μία μέρα αυτό, πήρε μία εβδομάδα για να πέσει όλο. Πρόλαβαν και βγάλαν όλους τους κατοίκους, δεν βγάλαν όμως τα ζώα γιατί ήταν χειμώνας και τα είχαν σταυλισμένα μέσα. Τον τελευταίο κάτοικο που βγάλανε, ήταν μια γιαγιά η οποία δεν μπορούσε να περάσει το ρήγμα και 2-3 θαραλέοι άντρες δεθήκαν με σκοινιά και πηδήξανε μέσα στο ρήγμα και βγήκαν από την άλλη μεριά και την πιάσαν και την βγάλαν και δεν θρυνήσαμε κανένα θύμα εκείνη την εποχή. Ο κόσμος ήλπιζε ότι θα γυρνούσε κάποια στιγμή ή το είχε χάσει το παιχνίδι, ότι κάποιο τέλος. Αυτοί που ήταν στον οικισμό τελείωσαν, αφού τα σπίτια τους ήρθαν τον πατέ, έφυγαν όλα τα υπάρχοντά τους, όλα τα ζώα τους, έφυγαν. Τότε τους βοήθησε το κράτος, ήρθαν αεροπλάνα και ρίξαν δέματα με ρουχισμό και με τρόφιμα εκείνον τον καιρό.
και τους έδωσαν, τους παραχώρησαν οικόπεδα και άτοκα δάνεια και φτιάξανε σπίτια στην Ελλάδα για Λουκρίδος. Και το χωριό έχει μετακινηθεί. Μείνανε όμως πολύ λίγοι κάτοικοι, κτηνοτρόφοι, τότε μείνανε εδώ τις οικογένειες. Μέχρι και τώρα, προπέρυσι υπήρχε μόνιμος κάτοικος ακόμη. Πόσοι κάτοικοι ήταν τότε στη Φανιάδα, στο χωριό, στον οικισμό? Γύρω στα 300 άτομα, το 1963. Το τοπίο μοιάζει να ξεπηδά από πίνακα ζωγραφικής. Πλατάνια, ιτιές, πλατύφιλες βλανιδιές. Οι όχθες της λίμνης περιβάλλονται από καταπράσινες πλαγιές που καθρεφτίζονται στο κρυστάλλινο νερό της. Ένας πραγματικά υπέροχος φυσικός καθρέφτης. Έλα να ετοιμάζω τα κουπιά. Έτσι, έτσι, πάμε. Για να δω ελαφρύ, μην με πεθάνετε κιόλας. Εντάξει, πανάλαφρο. Πρωινό έχεις φάει, οπότε... Είμαι ντούρα, σε λέω, πήγε καφεδάκι. Τέλει. Καλά, τι μέρος είναι αυτό, ρε παιδιά. Πω... Ένα διαμάντι χωμένο στο βουνά. Θα μπούμε τώρα μέσα. Ναι, θα κάνουμε. Θα βραχούμε λίγο. Θα βάλουμε λίγο το σωσίβιο γιατί ασφάλεια προηγείται. Safety first. Έτσι. Βέβαια. Βασιλική τη γνωρίζω αρκετά χρόνια. Μας ενώνει, βλέπετε, η αγάπη για τη φύση και τα ταξίδια. Πολυταξιδεμένη, συλλέκτρια εμπειριών, με μια εσωτερική δύναμη που θαυμάζω. Όπως λέει, δεν θέλει πολλά άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος. Μια τρύπα στο χιόνι, μια αγκαλιά και τα ατέλειωτα αστέρια. Σε ηλικία 11 ετών έφυγε από τη Γερμανία που γεννήθηκε και μεγάλωσε, ακολουθώντας την οικογένειά της σε ένα χωριό της Βόρειας Ελλάδας. Μεγαλώνοντας κοντά στη φύση, δεν άργησε να καταλάβει ότι ήταν ένα με αυτήν. Στα Άγραφα πρωτοβρέθηκε πριν 3 χρόνια σε ένα ταξίδι με φίλους. Τη συνεπήρε τόσο η ομορφιά τους που αποφάσισε να μείνει εδώ. Χωρίς χάρτη, στα Άγραφα! Μας εκεί πάρα πολύ ωραία η βόλτα μας. Χαίρομαι που σου άρεσε. Γαλήνευσε ψυχή μου. Αυτό ακριβώς, τώρα είπες τη λέξη κλειδί. Πες μου λίγο κάτι, θα φύγεις από εδώ? Όχι. Με τίποτα, Ότι να επιστρέψεις πάλι στον έστω? Όχι, πηγαίνω κάποιες φορές το χρόνο, αλλά η βάση μου είναι πλέον εδώ. Επέλεξα πολύ συνειδητά να μείνω. Και δεν το μετανιώνεις? Όχι. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ξεκινήσεις έτσι να ασχολείσαι με τη φύση? Μικρό παιδί είχα γενικά επαφή πολύ με τη φύση. Αυτό υπήρχε μέσα μου και απλά όσο μεγάλωνα, μεγάλωνε και αυτό. Από το 13 ασχολούμαι με τον αγροτικό τουρισμό. Ξεκίνησα στον έστω και έμαθα καγιά και εκεί σιγά σιγά πήρε την πορεία μου, ας πούμε. Πήρες το βάπτισμα του πυρός. Ναι. Κάτσε, κάνουμε και κουμπί βασιλική, γιατί βλέπεις, η φύση κινείται, δεν περιμένει εμάς. Έτσι. Έτσι είναι το σωστό. Όλα είναι ζωντανά, όλα εξελίσσονται κάθε μέρα. Τα νερά είναι πεντακάθαρα, πραγματικά. Δηλαδή, διαφέρει από άλλες λίμνες που βλέπουν, που έχουν, ξέρεις, αυτό το θολό χρώμα.
το νερό συνεχώς ανανεώνεται στη λίμνη αυτή, γιατί από το ποτάμι ρέει νερό μέσα στη λίμνη και επειδή ακριβώς δεν είναι τεχνητό το φράγμα, αλλά είναι μόνο χώματα, πέτρες, συνεχίζει και φεύγει νερό από τη λίμνη καθημερινά, οπότε γεμίζει και φεύγει. Θα σου πω, μπάνιο μπορούμε να κάνουμε εδώ. Ναι, κανονικά. Έχω φέρει μαγιό. Α, δροσερά είναι, ε. Ζω στο χωριό μου μπουζ. Το λέτε εσείς αυτό, μπουζ, μπουζι. Και ενώ ο ήλιος πλησιάζει προς τη δύση του, παίρνουμε τα κλαδευτήρια αναχείρας και ξεκινάμε ένα ωραίο περίπατο γύρω από τη λίμνη. Ρίγανη, άγρια μέντα με λισόχορτο. Ειλικρινά δεν ξέρω τι μου μυρίζει περισσότερο. Έχουμε πάρα πολλά αρωματικά βότανα. Σήμερα θα δούμε μερικά από αυτά και θα τα συλλέξουμε γιατί είναι και η κατάλληλη εποχή. Ωραία, εγώ όλα ίδια τα βλέπω εδώ τώρα αυτή τη στιγμή. Ωραία, θα ξεκινήσουμε με το μελισσόχορτο, που είναι το φυτό αυτό εδώ. Χρησιμοποιόταν από τους αρχαίους Έλληνες και το χρησιμοποιούσαν στις πληγές. Θεωρείται το ίδιο θεραπευτικό και με το μέλι. Έχει έντονο άρωμα λεμόνι, γι' αυτό λέγεται αλλιώς και λεμονόχορτο. Μελισσόχορτο ή λεμονόχορτο. Ναι, εμείς το κάνουμε αφέψιμα. Αυτό θα το ξηράνουμε και θα το χρησιμοποιήσουμε στο εργαστήριο επάνω το απόγευμα, εντάξει. Τέλεια, ναι. Δεν ξεριζώνουμε κανένα φετό. Ναι, όντως. Φανταστικά. Να το τρύψεις και λίγο. Όταν θα ξεραθεί, κατάλληλα όσο χρειάζεται, δεν θα μυρίζει τόσο έντονα. Μόλις θα το τρύψουμε και θα το βάλουμε στο τσάι, θα βγάλει όλα τα αρώματά του ξανά και τα εθέρια έλαια. Είναι χαλαρωτικό για το νευρικό σύστημα, λειτουργεί καλά. Για κάτι που φημιζόμαστε είναι για το βουνίσιο, το τσάι που έχουμε και για τη ρίγανη. Οπότε τώρα θα κόψουμε λίγη ρίγανη. Ορίστε. Πες και θυμάρι, είναι πολύ ψηλά για θυμάρι. Θυμάρια υπάρχουν εδώ στην περιοχή. Έχουμε άγριο θυμάρι και λεμονοθύμαρο. Λεμονοθύμαρο. Την άνοιξη το μαζεύω, βγάζει μόφλου λουδάκια και είναι έξω από το χωριό, σε άλλα σημεία που έχουν έτσι λίγο ψηλό σκιά και σε πλαγιές. Δεν το βρίσκω δηλαδή εδώ σε χορτάρι. Λοιπόν, πολύ. Να πούμε στους φίλους μας τώρα έτσι. Ναι. Ντόπιο τυρί, φέτα, λαδάκι και να το σκάσει φρέσκια έτσι από πάνω να πάρει τα αρώματα. Πάμε σε ένα ακόμη φυτό, πολύ σημαντικό, το σπαθόχορτο ή αλλιώς βαλσαμόχορτο, με πάρα πολλά εθέρια έλαια. Το πιο σημαντικό είναι η περικίνη που περιέχει. Φτιάχνουμε διάφορα σκευάσματα, το μπορούμε να το κάνουμε αφέψιμα και για τσάι. Το πιο γνωστό, αυτό που κάνουν οι περισσότεροι, είναι το βαλσαμόλαδο. Μπορεί να γίνει και πόσιμο, μπορεί να γίνει και για επάλυψη πληγών κλπ. Το ελαιόλαδο επίσης έχει αντιοξειδωτικά πολλά, βιταμίνη ε, δ κλπ. Οπότε είναι και αυτό βοηθάει στην επούλωση. Ξέρεις να φτιάχνεις? Ναι, θα φτιάξουμε σήμερα το απόγευμα. Πάρε το μπουκέτο σου. Ευχαριστώ. Μη βραδιοχτύπα στις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν και εννοείται στα βουνά παιδιά. Αυτή την εποχή ετοιμάζουμε τα ξύλα για το χειμώνα.
Κωνσταντίνος με περιμένει ήδη στην αυλή του για τη λεγόμενη τρακάδα. Κωνσταντίνε, έχεις κάνει φοβερή δουλειά εδώ πέρα. Ναι. Νοικοκύρης. Φίλε, ο χειμώνας θέλει οργάνωση, αλλιώς γίνεται απελπισία. Ειδικά στο κομμάτι του ξύλου. Η βασική προϋπόθεση εδώ πάνω για να βγάλεις χειμώνα είναι να έχεις ξύλα. Μετά προμήθειες και μετά όλα τα άλλα. Οι τρακάδες εδώ που έχουν για περίπου 1,5-2 μήνες περίπου να καίει το τζάκι νύχτα μέρα. Νύχτα μέρα, 1,5 μήνα όλα αυτά. Ναι. Με θερμοκρασία ίσως μείον 5 βαθμούς. Αν πάει μείον 10 που τυχαίνει και πάει, πέφτει κι άλλο ο χρόνος. Αντιθέτως, αν έχει παραπάνω ζέστη, βγάζεις και παραπάνω. Δηλαδή, για να βγάλεις χειμώνα, πρέπει όλη η αυλή να γεμίσει ξύλα. Σχεδόν. Θες κοντά στους 17 τόνους ξύλα. Τώρα, να σου δείξω σχετικά με την τρακάδα. Τα ξύλα αυτά, να σου ενημερώσω, είναι το 80% είναι έλατα. Mm-hmm. Τα οποία ξύλα εμείς μας φραγίζει το δασαρχείο κάθε χρόνο έναν αριθμό από έλατα. Α, υποχρεωτικά δηλαδή, έτσι. Ναι, κάθε μόνιμος κάτοικος εδώ στο Πετρίλο και στις περιοχές του νομού Καρδίτσας, γιατί κάθε δασική υπηρεσία λειτουργεί διαφορετικά, δικαιούται ένα ποσό καύσιμης ύλης. Οπότε εμείς έρχεται το δασαρχείο, μας φραγίζει τα δέντρα, τα σημειώνουμε και μετά είτε τα κόβεις και τα κουβαλάς, αν έχεις αγροτικό τρέλερ κτλ. Είτε πληρώνεις έναν εργολάβο, στα κόβει και στα κουβαλάει και στα τους φέρνει τους κρουμούς εδώ έξω που είδες κι εσύ. Στη συνέχεια τα τεμαχίζεις, τα σκίζεις. Εγώ βγάζω και τις φλούδες από τα έλατα για να έχω για να ψήνω τις μπριζόλες μου και αυτά. Κάτι που θα κάνουμε μετά. Α, οκ. Μεροκάματα, μετά θα φάμε κιόλας. Κύριε τελεστή, έτσι είναι, φίλε. Λοιπόν, τώρα πώς σκίζουμε τα ξύλα. Τα ξύλα αυτά καταρχάς είναι ξερά, οπότε. Εύκολο. Δεν θα είναι και τόσο δύσκολο για να τα σκίσεις, θεωρητικά. Κοιτάζεις τα νερά που κάνει το ξύλο. Mm-hmm. Αποφεύγεις να χτυπάς εδώ που είναι ο ρόζος. Αυτό εδώ παλιά ήταν ένα κλονάρι που κόπηκε. Μπράβο. Γι' αυτό και έχει ρόζο. Οπότε διαβάζεις το ξύλο, οπότε περίπου προς τα εδώ, προς τα εδώ θα σκιστεί. Σηκώνεις το τσεκούρι, έχεις την απόσταση ασφαλείας και απλά σκίζεται. Τόσο απλό, ε! Ναι. Τώρα όλα αυτά τα ξύλα είναι κοντά στα 35 με 40 εκατοστά σε μήκος, τα κόβω όλα το ίδιο μέγεθος για να βγαίνει και ομοιόμορφα η τρακάδα. Σωστό. Και για να μπορούμε κιόλας να έχουμε την άνεση, γιατί όσο πιο μακριά τα ξύλα, τόσο πιο δύσκολα σκίζονται. Σωστό. Οπότε τα κόβεις, τα τρακαδιάζεις και αυτά δεν μπορείς να κάψεις και κατευθείαν. Δοκιμή. Θέλει λίγο παραπάνω δύναμη. Αυτό είναι για να ανοίξει το κουτί από τα πατατάκια. Τώρα τι κάνουμε, του βαράμε χέρι. Όχι. Κάνεις αυτό, μοχλός. Α. Εδώ, με πιο πολύ δύναμη. Σμαρτ, καλό έχω. Έβγαλες φούδα για τις μπριζόλες. Δεν θα πω ψέματα, δεν τα κατάφερα ούτε με την πρώτη, ούτε με τη δεύτερη, ούτε με την τρίτη. Χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες μέχρι να καταφέρω να σκίσω τελικά ένα κορμό. Και να φανταστείτε πως φαινόταν εύκολο στην αρχή. Μπράβο! Μπράβο! Υπέροχα. Υπέροχα, υπέροχα. Να σε δούμε με το επαφλό σου. Έλα, έλα. Έλα ρε Ηρακλή. Ξέρεις ότι το τσεκούριασμα παράγει περισσότερο το συστορόνι από όλα τα αθλήματα του. Ωχ, μη μου λες, τέτοια και είμαστε στα βουνά. Κωνσταντέ, δεν θα σου πω ψέματα. Μου βγήκαν τα χέρια. Το δεξί βασικά. Όμως, εντάξει, είναι και τεχνική μου, εντάξει. Κοίτα, μα ήταν τόσο εύκολο. Να εκεί πούδρα εδώ, φωτομπομπ. Πούδρα, όνομα και πράγμα. Ναι. Άμα ήταν τόσο εύκολο, θα είχαν γίνει όλοι οι λοτόμοι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έλα εδώ, κυρία μου, εσύ λίγο. Έλα εδώ. Κάτσε. Είναι μία από τις πιο δύσκολες δουλειές που πρέπει να κάνεις. Αλλά οκ, okay, είναι αναγκαίες για να βιοποριστείς. Να φανταστώ εδώ πέρα υπάρχουν περιπτώσεις το χειμώνα που είσαι κάποιες μέρες αποκλεισμένος. Να φανταστώ. Ναι, έχουν υπάρξει. Έχουν υπάρξει να μην έχουμε ρεύμα για 25 μέρες και να είμαστε με κάτι μικρογεννήτριες. Έχει υπάρξει, ξέρω εγώ, να είμαστε αποκλεισμένοι για κάνα 2-3 μέρες με το χιόνι. Έχει πολύ χιόνι μέχρι να έρθει ο υπάλληλος του Δήμου να καθαρίσει. Μιλάμε για κάνα μέτρο χιόνι και αυτά. Γενικά ο χειμώνας εδώ είναι δύσκολος, δεν είναι παιχνιδάκι.
Γι' αυτό και εσύ κάνεις όλες τις διαδικασίες για να έχεις τα πάντα καλυμμένα. Ναι. Από ό,τι έχω καταλάβει, Κωνσταντίνε, εδώ τα χωριά στην ουσία πρέπει να ζούσαν οικογένειες και κάθε οικογένεια έδωσε το όνομά τους. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Ήταν μικρές οικογένειες που έδωσαν το όνομα η κάθε. Ήταν δύο-τρεις βασικές οικογένειες σε κάθε συνοικισμό και κάπως έτσι πήρε ο κάθε συνοικισμός το όνομα. Δηλαδή, το Πετρίλο στην ουσία αποτελείται από αρκετούς συνοικισμούς. Κυρίως που είναι περίπου κοντά στους 7 με 8 και υποσυνοικισμούς που είναι άλλοι 5-6. Δηλαδή, περίπου. Εγώ λέω μου Καρβέλη. Άμα η οικογένειά μου ήταν, θα λέω τα Καρβελέικα. Τα Καρβελέικα, ναι. Α πούμε εδώ είναι τα Βασιλακακέικα, ναι, Κουραμέικα που είμαστε δύο οικογένειες εδώ. Κατάλαβες και πάει λέγοντας. Όπως κάθε δύσκολη διαδρομή καταλήγει σε ωραία θέα, έτσι και κάθε δύσκολη χειρονακτική δουλειά, τουλάχιστον σε αυτά τα βουνά, ολοκληρώνεται γύρω από το τραπέζι. Εμένα βέβαια, ήταν η ώρα μου να κοιμηθώ. Έλα, ξύπνα, οι πριζόλες είναι έτοιμες, έλα, έκανες καλή δουλειά. Έλα, πάμε. Ώρα για μάσα. Λοιπόν, Δημήτρη μου, θα μας δώσει τη ρίγανη να επισφραγίσουμε την όλη διαδικασία. Μπράβο, βάλε φρέσκια ρίγανούλα παντού. Την αγάπη μας από το Πετρίλο. Μπράβο και υγεία και έτσι. Κοπιάστε, παιδιά. Κοπιάστε, να φάμε. Κοπιάστε. Γνωρίζοντας πόσο μου αρέσουν οι καταράκτες, η Βασιλική και ο Κωνσταντίνος μπήκαν μπροστά προκειμένου να μου χαρίσουν κάμποσες ακόμη μοναδικές εικόνες. Τους ακολούθησα σε ένα μονοπάτι που διαπερνούσε την πυκνή βλάστηση της πλαγιάς και κατέληγε σε ένα πανέμορφο κρυφό καταράκτη στην καρδιά των Αγράφων. Τρεχούμενο νερό έσβηνε με τον τρόπο του τον κόσμο γύρω μας, δημιουργώντας ένα μαγευτικό σύνολο από χρώματα και αρώματα. Κλείνοντας τα μάτια, άκουγα μόνο τον αρμονικό ρυθμό της φύσης και αισθανόμουν την καρδιά μου να χτυπά. Απολαύστε φυσική ομορφιά, απλόχερα! Όπως σας έχουμε ξαναπεί φίλοι μου, αυτή είναι η εκπομπή μας, χωρίς χάρτη. Θα σας πάει σε μέρη της χώρας που δεν έχετε ξαναδεί. Εδώ είναι το εργαστήριό μου. Αυτό είναι μόνο το εργαστήριο. Ναι. Okay. Εδώ συσκευάζω και φτιάχνω τα προϊόντα μου. Ωραία αυλή. Είδες, με ωραία θέα. Πω.
Αρχικά, για ένα καλωσόρισμα, θα σε κεράσω λικέρ κράνο, το οποίο το έχω φτιάξει κράνο. Εγώ, ναι, με κονιάκ. Ωραία. Κάνω και με τσίπουρο, τώρα συγκεκριμένα έχω με το κονιάκ. Για να θα σε εξετάσω τώρα, λοιπόν, βασιλική. Βεβαίως. Κάτσε. Σχολάει. Με βάλει λίγο κανέλα και γαρίφαλο μέσα. Κάτι κατάλαβα. Λοιπόν. Άντε, στην υγεία σου, Βασιλική. Στην υγεία σου. Ωραίο. Πάρουμε λίγο ενέργεια τώρα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε δουλειά. Ωραία. Πώς ξεκινάμε? Θα πάρουμε το σπαθόχορτο που μαζέψαμε, πλύνει. Και τι θα φτιάξουμε τώρα, να πούμε? Τώρα θα φτιάξουμε σπαθόλαδο. Σπαθόλαδο. Α, και κόβουμε τα μπουμπούκια. Μέσα, μπράβο, ναι. Τα άνθη. Έτσι. Ωραία. Κοντά το κόβουμε, έτσι? Ναι, ναι. Ωραία. Θα δούμε πολύ προσυνάδα. Την υπερικίνη στην ουσία από τα άνθη. Θέλουμε να εμποτιστούμε στο λάδι. Το ελαιόλαδο που θα βάλουμε. Το οποίο είναι παρθένο, έξτρα παρθένο. Από το κτήμα μου. Στην Ξάνθη, στον έστω. Ένα βαζάκι θα το γεμίσουμε έτσι όπως το βλέπω τελικά. Καλά είναι. Θα βγει δουλειά. Ναι. Μήπως είχαμε ένα νοσοκοπό. Ναι. Το πάρεις μαζί σου για 50 μέρες. Α, κλειστό 50 μέρες, ε. Ναι. Και θα το καλύψουμε και με εφημερίδα. Αυτό γιατί? Δεν θέλουμε να βλέπει το φως του ήλιου. Αυτό το κάνουν κανονικά όταν φτιάχνουν. Τώρα θα φτιάξουμε σπαθόλαδο για επάλυψη, έτσι, σε πληγές. Μπράβο. Συνήθως το βάζουν στο ντουλάπι όταν θέλουν να είναι πόσιμο. Αλλά εγώ το κάνω και με το άλλο το σπαθόλαδο που φτιάχνω. Οπότε τώρα συνεχίζουμε λάδι. Έξω παρθένο ελαιόλαδο. Μπράβο. Χρήστα. Το εφορτωνώ. Ναι, ναι. Αυτό. Να καλυφθεί όλο με λάδι όσο είναι τα άνθη. Φτάνει. Και λίγο ακόμα. Βάλουμε το τσιγκουνεύεσαι. Δικό μας είναι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πρόμπο ηλιοτριβείο. Θα γίνει έτσι. Ναι. Βλέπεις. Έλα ρε εσύ. Από την υπερικίνη που περιέχει. Πριν, μετά. Πολύ εύκολο. Άνθη, λάδι. Έτσι. Και έχουμε αυτό μετά από 50 μέρες. Ναι. Πάμε τώρα να χεριάσουμε λίγο τα βότανα τα οποία μαζέψαμε σήμερα τα υπόλοιπα από τη λίμνη. Όταν λέμε χεριάσουμε. Χεριάσουμε εννοούμε να τα κάνουμε χεριές, να τα δέσουμε με το σπάγκο, να τα κρεμάσουμε ανάποδα σε ένα σκυρό μέρος, να ρίζονται καλά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε εδώ. Ρίγανη. Ρίγανη. Φρέσκια. Ξεκινάμε με τη ρίγανη. Και πόσες μέρες το έχουμε κρεμασμένο? Λοιπόν, ωραία ερώτηση και καλή πάση. Τα βότανα δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι θα το έχεις 5 μέρες ή 15 μέρες, ναι, γιατί εξαρτάται πάρα πολύ με την εξωτερική θερμοκρασία. Αυτό είναι σαν τη μαγειρική, είναι όλα αίσθηση. Θα το γυρίσουμε ανάποδα, θα το κοιτάμε κάθε μέρα και θα δούμε πότε θα ξεραθεί και θα είναι έτοιμο. Αγαπημένη διαδικασία, Δημήτρη, το τρίψιμο της ρίγανης. Λοιπόν, αν το αποθηκεύσεις σωστά κιόλας, αεροστεγό σε βάζα, δεν χάνει καθόλου τη μυρωδιά του. Είναι φανταστικό. Και μετά από 5 μήνες, 6, ανοίγεις το βάζο και σου πάει τη μύτη. Και μας μένει ένα πράγμα, να μας πάει ο Κωνσταντίνος Αστέρια. Ναι. Δεν θα μπορούσε να πάει πιο ωραία η μέρα μας. Είναι τρομερό γιατί, ας πούμε, όλη μας η μέρα βρίσκεται μέσα σε αυτό το βαζάκι, παιδιά. Κάπως έτσι. Βρίσκεται εδώ όλη μας η μέρα. Και μέσα στην ψυχή μας. Ναι. Πιο φρέσκο, πιο θρεπτικό και πιο βιολογικό δεν γίνεται πραγματικά. Ευχαριστούμε. Κωνσταντίνε, θα σου πω το εξής. Πρώτο νυχτερινό γύρισμα για την εκπομπή χωρίς χάρτη. Οπότε νομίζω είσαι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να κάνουμε νυχτερινό γύρισμα. Παιδιά, ο Κωνσταντίνος είναι
φωτογράφος, αστροφωτογράφος, το λέω σωστά. Αστροφωτογράφος. Μπράβο, βγάζει φωτογραφίες το γαλαξία, οπότε μέσα από τις φωτογραφίες του έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε και να κάνετε υπεργαλαξιακά ταξίδια. Ο Κωνσταντίνος δεν είναι ένας συνηθισμένος φωτογράφος τοπίου. Από μικρό παιδί νιώθει μια ιδιαίτερη σύνδεση με τον νυχτερινό ουρανό, βρίσκοντας το πεπρωμένο του ανάμεσα στα αστέρια. Έχει διανυκτερεύσει σε περισσότερες από 10 βουνοκορφές, όχι μόνο για να καταφέρει τις καλύτερες δυνατές λήψεις, αλλά και γιατί τα βουνά του έδειξαν πόσο μικρός είναι ο κόσμος όταν δει το σύμπαν να λάμπει πάνω από αυτόν. Από τότε που θυμάται τον εαυτό του, ονειρευόταν να ζήσει μόνιμα στο Πετρίλο, το χωριό από όπου κατάγεται ο πατέρας του. Πάνε ήδη 10 χρόνια από τον πρώτο χειμώνα που πέρασε εδώ, ωστόσο εξακολουθεί να δηλώνει ερωτευμένος με τον τόπο και τον τρόπο ζωής του. Όταν αφήνεσαι, ρε παιδί μου, στην όλη φάση του βουνού και του αστεριού, καταλαβαίνεις τον κόσμο να είναι πιο γρήγορος από σένα. Και είσαι τόσο αργός για την συμπαντική ήρωη και λες, ξέρεις, είναι τόσο απλή η ζωή, τόσο μαγική, τόσο όμορφη, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τόσο απλά. Άρα στην ουσία εσύ ανέβηκες στο βουνό για να φωτογραφίσεις. Ναι. Και απλά ξάπλωσες και λες, όπα ρε φίλε, ωραίο είναι αυτό. Είδες. Να το ξανακάνω. Ναι, και το ξανακάνω. Δεν ότι πήγα για να κοιμηθώ, πήγε για να βγάλεις φωτογραφία. Στην ουσία θα σου πω, είχα ξεκινήσει και ένα timelapse στο Γαλαξία τότε, το Summer Night Sky Story. Που ήταν ένα timelapse με αστρικά πλάνα από το χωριό μου με τα αστεράκια του Γαλαξία. Και επειδή υπάρχει ορεινός όγκος και υπήρχε όπως και τότε, μου έκρυβε ένα κομμάτι του Γαλαξία. Και λέω, ρε, εσύ, θέλω μια καλύτερη θέα στο Γαλαξία. Πώς θα πάω στις κορυφές των βουνών. Και ανέβηκα, είχα ανέβει πολύ παλιά το 2010, αλλά. Εντάξει, τότε, έτσι, το 9-10 ποτέ ανέβηκα, αλλά. Καμία σχέση. Mm-hmm. Δεν το είχα προσεγγίσει το βουνό φωτογραφικά. Όταν είσαι κάτω στο χωριό, νυχτώνει κατά τις 10, πάνω κατά τις 11 έχει σταθεροποιηθεί νύχτα, 10 το βράδυ. Και άρχισε φίλε, να λάμπει ο Γαλαξία. Εκείνη που πάει, τα χάσα όλα δηλαδή ήμουνα. Τα είχα χάσει, δηλαδή τι βλέπω, ξέρω, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Όταν λέμε αστροφωτογραφία, είναι δύσκολο, χρειάζεται συγκεκριμένος εξοπλισμός. Μπορεί κάποιος και με ένα κινητό να το κάνει. Να πούμε στον κόσμο, για πες λίγα πράγματα γι' αυτό. Πια μετά από 10 χρόνια, από 11 χρόνια που φωτογραφίζει τον έναστρο ουρανό, μπορώ να σου πω ότι με τα κινητά που κυκλοφορούν, το κρατάς στο κινητό και βγάζεις αστράκια. Πανεύκολα. Mm-hmm. Πανεύκολα. Και τα καινούργια κινητά μάλιστα κάνουν και πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, οι φωτογραφίες που έβγαζε η πρώτη μου κάμερα με τα τελευταία κινητά είναι σχεδόν εισάξιες. Σχεδόν. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον χωρίς φωτορύπανση, να μην έχει φεγγάρι, να μην έχει φώτα από πόλεις. Δηλαδή, μέσα στις πόλεις δυστυχώς δεν μπορείς να έχεις αυτό το προνόμιο. Οπότε επιλέγουμε την επαρχία, την φύση ή και τα βουνά. Νομίζω μέσα στο κανάλι στο YouTube, παιδιά, όποιος θέλει, ο Κωνσταντίνος έχει πολλή πληροφορία για την αστροφωτογραφία. Οπότε όποιος κάποιος θέλει μπορεί να μπει να κάνει εγγραφή στο κανάλι του εννοείται και να δει σεμινάρια που έχεις για να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και αν θέλει να βγάλει φωτογραφίες. Διδάσκω και φωτογραφία επίσης σε όποιον ενδιαφέρεται γιατί είναι ωραίο όλο αυτό να το μεταλαμπαδεύεις. Όταν είσαι πάντως στο βουνό εκεί μόνος, εσύ, τα αστέρια, το βουνό και κανένας άλλος, ποιες είναι οι σκέψεις σου? Δεν χρειάζονται σκέψεις. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν σκέψεις, απλά εσύ και το σύμπαν. Τίποτα. Η σκέψη είναι μια διάσπαση της προσοχής. Κενό. Κάπου εδώ, από τα τρία σύνορα, ολοκληρώνεται το διπορικό μας. Και όπως λέω συνήθως σε αυτή την εκπομπή, βασικά όπως λέω πάντα σε αυτή την εκπομπή, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Έτσι ρε Κωνσταντίνε. Να λέμε! Παιδιά, να προσέχετε!